Πραγματικά δεν ξέρω τι θα πούν τώρα οι Ραγιάδες με το νέο πρόγραμμα της Τουρκίας όσο αφορά το μαχητικό αεροσκάφος Κανάν. Πρώτα φοβόμασταν ότι θα πάρουν F-35. Δεν τα πήραν. Φοβόμασταν τι θα κάνουν ουσιαστικά με τα F-16 και βλέπουμε την καθυστέρηση ενώ εμείς τα έχουμε. Φοβόμασταν σε σχέση με το Eurofighter. Βλέπουμε πάλι έχουν πρόβλημα. Και τώρα προσπαθούν να βρουν μια άλλη λύση, πιο τουρκική, η οποία να είναι η κατασκευή ενός αεροσκάφους αποκλειστικά από τις τουρκικές δυνάμεις και την τουρκική βιομηχανία. Άρα η ιδέα είναι να έχουν ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, λες και αυτό είναι εύκολο, το οποίο να είναι έτοιμο το 2032 για να ενσωματωθεί στις ένοπλες δυνάμεις τους και βέβαια να είναι και ανταγωνιστικό, παρόλο που θα κοστίζει 100 εκατομμύρια δολάρια. Άμα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, καταλαβαίνουμε ότι έχουν και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι όχι μόνο κινητήρας, όπως λέμε συχνά, γιατί θα πρέπει να παράγουν κάτι άλλο. Ήδη έκαναν μια συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά στο τέλος θα πάρουν ένα κινητήρα που θα είναι του τύπου Eurofighter. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι για όλα αυτά τα ηλεκτρονικά που επιτρέπουν σε ένα αεροσκάφος να είναι πραγματικά της πέμπτης γενιάς. Άρα φαντάζομαι ότι θα μπορούν να πάρουν από εδώ και από εκεί μερικά πράγματα όταν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα με το εμπάργο, αλλά μοιάζει πιο πολύ με μια συναρμολόγηση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε μερικές μέρες θα γίνει η πρώτη δοκιμή, είναι αυτό που ανακοίνωσε τουλάχιστον ο Υπουργός Άμυνας. Θα το δούμε επί του πρακτέου, πάντως, ήδη χαρήκαμε που είδαμε τον Ερντογκάν μέσα στη μακέτα, γιατί καταλάβαμε ότι για να χρειάζεται ακόμα και ο Ερντογκάν για να κάνει αυτή την επίδειξη, έχουν πολλά προβλήματα δομικά και πρέπει να το παρουσιάσουν κάπως διαφορετικά για να τονώσουν το ηθικό των Τούρκων. Σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι ήδη μια αερομαχία με τα δικά μας αεροσκάφη και μιλάω τώρα για τα Μιράζ, τα Φάλκον και βέβαια τα Ραφάλ, τα οποία να αντιμετωπίζουν αυτό το αεροσκάφος καν, ακόμα και αν θα το κάνουν μόνο μετά το 2032. Νομίζω ότι θα σπάσουμε πλάκα και νομίζω ότι ήδη οι πιλότοι μας πρέπει να χαμογελούν.